Λοιπόν, πάμε να κάψουμε το δεύτερο, όχι το δεύτερο, το δεύτερο μέρος ρεζερβουάρ βενζίνης και στρωσίματος. Το πρώτο δεν σας το έδειξα, το έβαλα εδώ, το άφησα ρελαντή, δούλευε όπως προείπα, έσβηνα και επειδή έχει πέσει και ο αέρας, γιατί έχει λυσάξει φέτο, λέω πάμε να το ρίξουμε λίγο να το στρώσουμε, γιατί ο προορισμός μας είναι να πάμε απέναντι στη Ζάκυνθο. Hello και welcome, φιλαράκια μου. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε στο βίντεο Part 3 που κάνω με το Σιτού. Ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος που μου εμπιστεύτηκε τούτο εδώ το ωραίο το εργαλείο. Νιώθω ότι είμαι πάνω σε μοτοσυκλέτα για να κάνω motovlog, αλλά δεν είναι motovlog, είναι jet vlog. Ήθελα να σας δικαιολογηθώ κάπως και να σας πω ότι δεν πήγα στη Ζάκυνθο με το jet ski. Και ο λόγος που δεν πήγα στη Ζάκυνθο με το jet ski είναι ότι έκανα τη μαλακία, φιλαράκια μου, και ανέβασα στο Instagram σε story ένα post που λέω ότι ψάχνω παρέα να πάω απέναντι. Να περνάτε όμορφα όλοι. Ετοιμάζουμε ένα καινούριο βίντεο για το κανάλι μας στο YouTube με ένα jet ski της εταιρείας Sea-Doo, το 2023 μοντέλο. Και αφού έχουμε κάνει τα πάντα, ετοιμαζόμαστε να κάνουμε ένα Mars, να πεταχτούμε μέχρι τη Ζάκυνθο. Γι' αυτό λέω σε όποιον έχει jet ski από τη γύρω περιοχή και θέλει να ακολουθήσει για παρέα, να αφήσει μήνυμα inbox για να κανονίσουμε το tour για απέναντι. Να περνάτε όμορφα. Τα φιλαράκια μου που είναι απέναντι στη Ζάκυνθο και κάποιοι υπηρετούν στο λιμενικό μου στείλανε ένα πολύ ωραίο μηνυματάκι και μου είπαν: Λιβανά, μην κάνεις το λάθος και έρθεις από εδώ, γιατί το πρόστιμο είναι τσουφτερό. Λοιπόν, πάμε να ράξουμε κάπου στη μέση του πελάγου, να γυρίσω την κάμερα από κεφάλι στο κοντάρι και να με βλέπετε και να σας τα πω. Πάμε! Λοιπόν, και συνεχίζουμε το βιντεάκι μας, καλά μου φιλαράκια. Βλέπετε ότι είμαι χωρίς σωσίβιο, το έχω βγάλει για να κάνω το βίντεο και έχω σταματήσει. Κάποιοι γράφετε σχόλια από κάτω, αυτοί οι haters, σωσίβιο και δεν φορά σωσίβιο κτλ. Πού θέλω να κατευθύνω την κουβέντα μας. Στόχος μας είναι να δούμε το Fish Pro, τη Sea-Doo κτλ. Για αυτό το εργαλείο, το να κάνω ένα Mars και να φτάσω στη Ζάκυνθο, η οποία είναι 8 ναυτικά μίλια, με δεν ξέρω κι εγώ πόσους κόμβους πάει το αυτό, 60 μίλια, μπορεί να είμαι σε 10-15 λεπτά. Αλλά τσέκαρα και ξανατσέκαρα πάλι και θέλω να μένω μοταγής. Τσέκαρα τα πάντα. Πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να σας πω ότι τσέκαρα και στο λιμενικό αν μπορώ να πάρω το τζέτ μου στο στρώσιμο να πάω στη Ζάκυνθο. Και μου είπανε: Μαγκά, δεν μπορείς. Σαν νομοταγής πολίτης της θάλασσας δεν μπορείς. Γιατί αυτός ο μπελάς πρέπει να απέχει από την ακτή ένα μίλι. Και ρωτάω εγώ για ποιο λόγο. Έτσι είναι τα στατικό. Και γιατί να είναι έτσι? Άγραφος νόμος. Γιατί λέω ένα μικρό φουσκωτάκι με μια 15αρούλα πάει απέναντι νόμιμα? Γιατί μου λέει αυτό έχει κουπιά. Ενώ εσύ στο τζετσκι δεν έχει κουπιά, πες ότι έκανες βλάβη. Πες ότι ξέμεινες από καύσιμο. Τι γίνεται? Τι κάνεις? Βάζεις το χέρι εδώ και κάνεις πλάτσα πλούτσα. Γι' αυτό το λόγο. Και τώρα αυτό είναι άπιαστο όνειρο. Α! Τυψάκι!
ή αν είναι δύο jet ski ή αν συνοδεύεται από σκάφος, ή αν κάποιος από εσάς ξέρει καλύτερα, μπορεί να μου γράψει στα σχόλια, μπορούμε να πάμε δύο jet στη Ζάκυνθο. Οπα, κάμερα, βλάβη. Λοιπόν, εάν κάποιος από εσάς γνωρίζει τους νόμους της θάλασσας, μπορεί να μου γράψει κάτω στα σχόλια αν μπορεί να πάει αυτό το πραγματάκι με συνοδεία. Γιατί εγώ, μάγκες μου, είχα σκοπό να σας δείξω το ταξιδάκι που θα πάω μία στη Ζάκυνθο. Να βάλω την κάμερα, να κάνω μοντάζ μπαμ 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 τρία πλάνα και να δείτε μια ευθεία. Ειδικά το πρωί, όταν η θάλασσα είναι λάδι, σούπα, γίνεται φάση καλή. Πας απέναντι τέρμα. Αν σας αρέσει το βιντεάκι με το Σιντού, κάντε ένα like, ένα subscribe, αφήστε το σχολείο σας. Μπορείτε να μας ακολουθείτε σε Facebook, Instagram. Το Facebook το δικό μου έχει μπλοκάρει, έχει γίνει 5.000 και δεν θα φτιάξω δεύτερο προφίλ. Αφήστε το σχολείο σας. Πείτε μας πώς θα περάσετε στις διακοπές σας. Αυτά.